Δυτικής Μακεδονίας για την οικονομική υποστήριξη και την αγάπη που έδειξε για αυτή την εκδήλωση προς τιμή των σφαγιαστέν των ποντίων. Παράλληλα, να ευχαριστήσω και όλους εσάς που τιμήσατε με την παρουσίαση στην εκδήλωση της Ένωσης Ποντίων Κυριών η Μνήμη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Για τους Έλληνες ποντιακής καταγωγής, η 19η Μαΐου αποτελεί μία ημέρα ορόσημου, μία μέρα τιμής και μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από τους νεότερους και τους κεμαλικούς. Αυτή η μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί αναδεικνύει την ιστορική διαδρομή του ποντιακού ελληνισμού από την εγκατάσταση στη μητέρα πατρίδα την Ελλάδα. Εμείς, ως Ένωση Ποντίων Κυριών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από τη συστάσεως της Ένωσης και από την πρώτη στιγμή, στόχος μας είναι να αποφύγουμε την ουσιακή θεώρηση των πραγμάτων και να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, συνδέοντας το ιστορικό παρελθόν με το ζωντανό παρόν. Γιατί δεν αρκεί η γνώση του παρελθόντος, αλλά για να ζήσει και να καρπίσει η κληρονομιά του, απαιτείται διαχρονικότητα και φρεσκάδα, ώστε να εμπνεύσει όχι μόνο τη σημερινή, αλλά και την αυριανή, τις επόμενες γενναίες. Ο καλύτερος τρόπος να φανεί αν ισχύει κάτι τέτοιο είναι να οργανώνουμε όπως σήμερα παραστάσεις αναφερόμενες στην πατρίδα μας, το Πόντο, γιατί Πόντος δεν είναι μόνο γεωγραφικός προσδιορισμός και ιστορική διαδρομή. Είναι συνέστημα, είναι θύμησες, είναι έρωτας. Ριζωμένο στην καρδιά μας, είναι η ιδέα που φωλιάζει στο μυαλό και στη ψυχή μας. Είναι έμπνευση και αυτή οδηγεί τα βήματά μας στο σήμερα και χαράσει τη διαδρομή μας για το αύριο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενες για την ανταπόκριση και την πρόσκληση και σας ευχαριστούμε όλους, πόντιους και φίλους των ποντίων. Ακολουθεί η χοροδία. Ένα κεράκι στη μνήμη. Καλά το είχαμε τα παράταση Παύλου μας.
είπα τα παιδιά και την ευγενία να ομοιωστούν όσο ζείτε θαραεύετε τη μέλη. Τι θα να πάω στον, αν και βρήκετε. Ζει στις καρδιές όλων των προσφύγων, σε όλες τις γενιές.